Ένα απίστευτο σκηνικό βίας και τρόμου έζησε στον Πλατανιά ένας 24χρονος από την Νορβηγία με δράστες δύο νεαρούς ομοεθνείς του. Το θύμα που ζει και εργάζεται στην περιοχή είχε μόλις χωλάσει από την εργασία του και επέστρεφε στο σπίτι του λίγο μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης, όταν ένας 20χρονος και ένας 23χρονος επίσης από την Νορβηγία του έκλεισαν το δρόμο, του απέσπασαν το ποσό των 800 ευρώ, ενώ πριν διαφύγουν του έβγαλαν τα ρούχα και τον βιντεοσκόπησαν. Οι δύο Νορβηγοί που κατηγορούνται για ληστεία και για παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων πέρασαν σήμερα το κατόφλι του ανακριτή Χανίων. Το μεσημέρι μετά την απολογία τους, οι δύο Νορβηγοί αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Στον πρώτο απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και υποχρεούται να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του μία φορά το μήνα, ενώ στον δεύτερο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Απολογούμενοι ισχυρίστηκαν ότι το θύμα τους χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο ανέβαλε συνεχώς να εξοφλήσει, και πως για να τον πιέσουν προχώρησαν σε αυτή την πράξη. Υπενθυμίζεται πως ο 24χρονος προχώρησε άμεσα σε καταγγελία, υποστηρίζοντας τους αστυνομικούς πως οι δύο νεαροί όχι απλά τον λίστεψαν και του αφαίρεσαν με τη βία τα ρούχα, βιντεοσκοπώντας με το κινητό τηλέφωνο τη σκηνή, αλλά φεύγοντας τα πήραν μαζί τους. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, οι δράστες εργάζονται σε νορβηγική εταιρεία με έδρα τα Χανιά. Στα σπίτια τους, που διενεργήθηκε έρευνα, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ και ένα στιλέτο, ενώ κατασχέθηκαν τα κινητά τους τηλέφωνα.